Καταιγιστική βροχή, λοιπόν, κατακλυσμό στην κυριολεξία σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και μάλιστα σε διάστημα 8 ημερών δύο φορές. Μία το προηγούμενο Σάββατο και μία το προηγούμενο. Συνδεόμαστε με τον κύριο Γκίζα, τον Δήμαρχο Ναυπακτίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Δεν ξέρω, καταρχάς, έχετε προχωρήσει, έχουν αποκατασταθεί όλες τις ζημίες ή ακόμα έχετε δουλειά? Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Οι ζημίες ήταν πάρα πολλές στο εύρος του Δήμου, στην ορεινή Ναυπακτία, στο ορεινό δίκτυο, κυρίως στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο, αλλά και στα παιδινότητα και μέσα στην πόλη υπήρξαν μερικότερες φορές. Είναι αδύνατο να γίνει η αποκατάσταση σε μερικές ημέρες. Κυρίως οι καθαρισμοί γίνονται και προχωρούν γρήγορα και ταχαίως, οι καθαρισμοί με μηχανήματα, οι καθαρισμοί με προσωπικό. Και αυτό συνεχίζεται κάθε μέρα από την πρώτη στιγμή. Από την Κυριακή τα ξημερώματα, παρακαλώ, ξεκίνησε η όλη η διαδικασία. Ναι. Δηλαδή την ίδια μέρα, μετά από μερικές ώρες, δηλαδή ουσιαστικά μετά τη βροχή, είχαμε τα συνεργεία στον δρόμο, αυτό λέτε? Ακριβώς. Κυριακή ξημερώματα η πόλη ήταν στο κεντρικό της δίκτυο, ήταν καθαρή. Είχε ήδη απομακρυνθεί μεγάλος όγκος φερτών υλικών. Λίγες ώρες δηλαδή μετά από το σταθμό της βροχόπτωσης. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Η Ναύπακτος τελικά άντεξε, γιατί ήταν με εικόνες, με δρόμους πλημμυρισμένους εκεί, ο οδός Καλλιδόνος έγινε viral στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Ουσιαστικά θεωρείτε ότι άντεξε η πόλη με την τόση δυνατή βροχή? Η Ναύπακτος άντεξε. Άντεξε όχι μόνο με την τόση πολύ βροχή, αλλά και με τη μεγάλη διάρκεια. Υπήρχε ένταση του φαινομένου και μεγάλη ευθεία. Και άντεξε και κυρίως άντεξαν οι δύο μεγάλοι χύμαροι που τρέχουν την Ναύπακτο, ανατολικά και δυτικά, ο χύμαρος του ΣΚΑ και της Βαριάς, οι οποίοι ενώ είχαν καθαριστεί, είχαν από την περιφέρεια που είναι υπόχρεη προς αυτό, με τις τελευταίες βροχές επιφορτιστεί με κάποια επιπλέον υλικά, και με τις επεμβάσεις 41 μηχανημάτων, όλος ο Δήμος από την πρώτη στιγμή της βροχόπτωσης είχε καλυφθεί με 40 μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας και μόνα μηχανήματα ιδιωτών σε όλα τα σημεία τα επικίνδυνα, και με αυτόν τον τρόπο, παρεμβαίνοντας στα επίμαχα και κρίσιμα σημεία τη στιγμή που έπρεπε, μπορέσαμε να κρατήσουμε τις σκήτες των χυμάρων όρθιες και έτσι να αποφύγουμε καταστάσεις τραγικές. Βεβαίως, είχαμε και αμπεγκλωβισμούς εκεί στα Καλλιλαίκα. Υπήρχαν μερικά φαινόμενα, αλλά αυτά οφείλονται κυρίως στη μεγάλη ποσότητα της βροχής, η οποία έπεφτε σε χωράφια, σε δρόμους, σε κοινόχρηστους χώρους και η οποία δημιουργούσε επιπρόσθετα προβλήματα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τα δίκτυα απορροής των οβρίων υδάτων έχουν περιορισμένη δυνατότητα και όσο καθαρά και να είναι, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να μπορέσουν να διοχετευτεί από εκεί το νερό και να φύγει στη... Άρα δηλαδή λέτε τα όσα ακούσατε τις προηγούμενες ημέρες από την αντιπολίτευση ήταν καθαρά σχόλια αντιπολιτευτικού και μόνο χαρακτήρα, χωρίς ουσία. Αυτό λέτε δηλαδή ουσιαστικά? Επισήμως δεν έχω ακούσει κάτι από την αντιπολίτευση, δηλαδή ούτε μπορώ να το τοποθετήσω σε μια βάση αυτό. Δεν εισέπραξα, ή τουλάχιστον δεν είδα κάτι το οποίο να αφορά συγκεκριμένες καταστάσεις. Η κατάσταση ήταν τέτοια η οποία μπορεί να πει κανείς ότι εγώ προσωπικά το θεωρώ μεγάλη επιτυχία, το γεγονός ότι η πόλη έμεινε όρθια και σε πολύ λίγες ώρες βρήκε το ρυθμό της. Φυσικά επαναλαμβάνω, υπάρχουν ζημιές, αλλά το φαινόμενο αυτό δεν μπορούσε παρά να δικαιολογήσει τέτοιες ζημιές, οι οποίες είναι σε σχέση με την ένταση του φαινομένου θεωρώ πολύ περιορισμένες. Να πάω στις ζημιές τώρα, γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν κάποια χρήματα, να αποζημιωθούν. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχετε καταγράψει όλα τα προβλήματα? Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος, στην άμεση αντίδραση του Δήμου και των υπηρεσιών. Από την πρώτη στιγμή, καταρχήν, κηρύχθηκε ο Δήμος σε κατάσταση, το σύνολο του Δήμου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και να καταγραφούν οι ζημιές τόσο στις υποδομές και στο δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο όσο και στις περιουσίες από τις επιτροπές οι οποίες συστάθηκαν την επομένη μέρα και οι οποίες ήδη λειτουργούν και ήδη οι πολίτες απευθύνονται προς τις υπηρεσίες καταθέτοντας τα σχετικά τους αιτήματα. Οι επιτροπές ξεκίνησαν την καταγραφή. Φυσικά και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η καταγραφή. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η καταγραφή μέσα σε μόνο λίγα 24 ώρα μετά από το συμβάν.
αλλά η πρόοδος είναι συνεχής, καθημερινή, ακόμα δηλαδή καταγράφονται αιτήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, ακόμα έχουμε και ζημιές. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Επειδή ξέρετε, είδαμε στα ρεπορτάζ την εικόνα κυρίως από την πόλη και από τις γύρω περιοχές. Στα ορεινά έχουμε θέμα. Βεβαίως. Γιατί εκεί δεν το είδαμε. Και δεν είδαμε ρεπορτάζ από εκεί δηλαδή. Ναι. Βεβαίως έχουμε θέματα. Σας επαναλαμβάνω ότι η πόλη δεν έχει προβλήματα. Η πόλη πέρα από την καθαριότητα. Καλά, μιλώ για τις πρώτες εικόνες τώρα. Δηλαδή τους δρόμους πλημμυρισμένους, εγώ επικεντρώνομαι σε αυτά. Βέβαια θα μου πείτε επικοινωνιακά, αλλά εντάξει, αυτό ήταν ήδη ο κόσμος. Στα ορεινά υπάρχει θέμα. Στα ορεινά είναι το μεγάλο πρόβλημα και στο επικοινωνιακό κυρίως δίκτυο έχουμε μεγάλες καταπτώσεις σε σημεία όπου αυτό την κυκλοφορία και είναι πολύ δύσκολη αποκατάσταση. Εκεί είναι η μεγάλη ζημιά που έχει συμβεί. Και στην πλήνη την οποία περιόρισε και στον πράγμα να έχουμε στο κεντρικό άξονα μεγάλη κατάπτωση, η οποία πλέον έχει αποκόψει την επικοινωνία και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από το συγκεκριμένο επαρχιακό δίκτυο επικοινωνίας. Και στο τρίκορφο και στον δρόμο που οδηγεί αυτή η αναβρητή ανοχώρα. Έχουμε σημαντικές πολλές ζημίες, Στράνομα επίσης. Καταπτώσεως του οδικού δικτύου, του επαρχιακού δικτύου κυρίως. Άρα λοιπόν εκεί είναι το μεγάλο βάρος. Εκεί δηλαδή θα δώσετε τώρα βάρος για να αποκαταστήσει όλες τις ζημιές αυτές. Γιατί είναι, μιλάμε για δρόμους τώρα, έτσι, για δρόμους επαρχιακούς. Είναι δρόμοι, είναι κεντρικοί. Με την πόλη. Κεντρικοί επαρχιακοί δρόμοι που συνδέουν όχι μόνο τις κοινότητες μεταξύ τους, αλλά οδηγούν και συνδέουν την ναυπακτία με τις όμορες επαρχίες. Την ευθύνη βέβαια αυτού του οδικού δικτύου την έχει η περιφέρεια και αυτή θα προβεί στις αποκαταστάσεις αυτές. Έχετε ενημερώσει όμως, έχετε προβεί στις διαδικασίες από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έχουν έρθει ήδη κλιμάκια, έχουν ήδη δει τις πρώτες ζημιές και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Τον κύριο Σελιανίδη τον ενημερώσατε, είχατε διαζώσει συνάντηση εκεί στην γέφυρα του Ευήνου και όταν επισκέφθηκε το κλιμάκιο το κυβερνητικό. Είχαμε συνάντηση στην περιφέρεια. Και παρουσία του κυρίου Λιβανού, του Υπουργού Υγειονομικής Ανάπτυξης, όπου έγινε εκτενή συζήτηση και ενημέρωση. Άλλωστε, θα ακολουθήσουν και σχετικά έγγραφα τα οποία θα περιγράφουν διεξοδικότερα το όλο πρόβλημα και τις ζημιές που έχουν συμβεί. Είναι ενήμερη και η κυβέρνηση και η περιφέρεια και η πολιτική προστασία, εννοείται. Όπως συζητήσαμε και άλλα θέματα και θέσαμε επιτάπητος και άλλα θέματα, αυτό της ενίσχυσης των Δήμων, η οποία πρέπει να λάβει οπωσδήποτε και άμεσα χώρα, δεν είναι δυνατόν η Δυτική Ελλάδα και η Δύτη Λοκαρνανία, η οποία βάλεται κυρίως από τέτοια φαινόμενα, όπως είναι το συγκεκριμένο, να μην στηριχθεί οικονομικά. Γιατί οι αποκαταστάσεις αυτές, ξέρετε κύριε Φλαμή, υπερβαίνουν τις δυνατότητες και δυνάμεις των Δήμων. Καταρχάς, φέτος μόνο, πλήγηκε η Ναύπακτος 2 φορές, το Μεσολόγγι 2 φορές, το Αγρίνιο 2-3. Δηλαδή, είχαμε πολλά θέματα εκεί, πάρα πολλά θέματα. Κύριε Φλαμή, είναι σωστό αυτό που λέτε και εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι το γεγονός ότι ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε μια κεντρική, σχεδιασμένη πολιτική θωράκισης των τοπικών κοινωνιών από τέτοια φαινόμενα. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, γιατί η ευθύνη είναι κεντρική, αλλά και δευτερευόντως σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, μελετών που θα αντιμετωπίσουν τα άλλα θέματα αποτελεσματικά και προληπτικά. Και ερχόμαστε τώρα εμείς αποσπασματικά να αντιμετωπίσουμε το κάθε φαινόμενο. Η Δυτική Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην έχει ένα τέτοιο σχέδιο όπως το αντίστοιχο αντισεισμικό που εκπονήθηκε μετά τους σεισμούς στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Γιατί η Δυτική Ελλάδα και η Τολοκαρνανία είναι εκθεθειμένη στα πλημμυρικά φαινόμενα και στα καιρικά φαινόμενα. Είναι γνωστό αυτό. Αντιστοίχως αυτό συμβαίνει και με τις πυρκαγιές, αντιστοίχως συμβαίνει με όλες τις φυσικές καταστροφές. Ναι, τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή, κύριε Γκίζα? Πέστε μας, ποια είναι η λύση, τι προτείνετε δηλαδή σε αυτό? Εγώ θεωρώ ότι η απάντηση έχει διπλή έννοια, διπλή ως σκέλος. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει χθες και με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης κεντρικά
και τη συμμετοχή των περιφερειών και των Δήμων, η εκπόνηση ενός σχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μελέτες οι οποίες δεν υπάρχουν. Είναι φοβερό το 2022 που μπαίνουμε τώρα να λέμε ότι δεν υπάρχουν καν οι μελέτες θωράκισης των περιοχών και στη συνέχεια η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Αυτό σε μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορεί να πάρει 1, 2, 3 χρόνια. Άμεσα όμως χρειάζεται ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και δήμων κυρίως και περιφερειών οικονομικά, ώστε να μπορέσουν να προβούν σε αυτά τα έργα που είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία, για παράδειγμα διευθετήσεις κοιτών χυμάρων, ναι, γιατί ξέρετε, κατασκευή μικρών έργων απορροής οβρίων, ώστε να μπορέσουμε μέχρι να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα που είναι απαραίτητα, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας, τους δήμους μας, από τα επερχόμενα γεγονότα. Μου έκανε κάτι εντύπωση. Το είχα δει στην Πατρών Πύργου, στα σύνορα Χαΐας και Ηλίας. Το είδα όμως και στην περιοχή της Ναυπάκτου. Μα να πλημμυρίσει ο δρόμος για το αντίριο. Είναι δυνατόν? Φυσικά και είναι δυνατόν, κύριε Φλαμή. Επαναλαμβάνω, το φαινόμενο ήταν καταιγιστικό. Το καταλαβαίνω. Ναι. Μιλάμε για μια φυσική. Έτσι. Είδαμε και τα χιλιοστά. Πάρα πολλά χιλιοστά βροχής. Τα είχε πει και ο μετεωρολόγος εδώ στο Λεπάντο, κ. Σταδοσόπουλος. Τα είχαμε πει όλα αυτά. Αλλά λέω τώρα, να πλημμυρίζουν εθνικές οδοί? Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί οι διατομές των αγωγών απορροής ομβρίων εδάτων είναι μελετημένες με τα στάνταρς πριν από 20, 30 και 40. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια γυρασμένη χώρα. Οι υποδομές της είναι αυτές του 50, του 60 και του 70. Με τις σχετικές μελέτες. Είναι σαν να λέμε σε αντίστοιχο επίπεδο αντισεισμικότητας ότι ζούμε σε σπίτια όπως κατασκευαζόταν το 50, το 60 και το 70. Μα ο σύγχρονος αντισεισμικός κανονισμός προβλέπει άλλα. Αντιστοίχως και στα πλημμυρικά έχουμε μείνει πίσω. Σωστά. Δηλαδή βλέπετε φρεάτια τα οποία με το μάτι, κύριε Φλαμή, καταλαβαίνετε, σε κεντρικά δίκτυα, επαρχιακά δίκτυα, βλέπετε με το μάτι ότι όταν θα πέσει πολύ νερό δεν μπορεί να το διοχετεύσει. Να το απορροφήσει όλο, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτά όλα δεν είχατε θέμα, δηλαδή, μη καθαρισμού των φρεατίων εκεί. Ήταν πεντακάθαρα φυσικά τα φρεατία. Και είναι. Α, είχατε. Φυσικά και είναι. Όχι, ακούστε, θα ήμουν να με δει. Φυσικά, αν το ήδη μικρό σε διατομή φρεάτιο το έχεις ακαθάριστο, ναι, είναι πολύ φυσιολογικό να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ναι, εγώ έχω πει όμως κάτι, ότι και το λέω, ξαναλέω και το λέω συνέχεια. Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα ο Δήμος. Δηλαδή, μπορεί ο νοικοκύρης απ' έξω από το σπίτι του να καθαρίζει τα φύλλα. Δεν θέλει και πολύ μυαλό. Έτσι είναι. Χρειάζεται και παιδεία, όπως το λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται και συμμετοχή. Επαναλαμβάνω ότι στην προκειμένη περίπτωση η Ναύπακτος κρατήθηκε όρθια, γιατί είχαν γίνει όλοι οι καθαρισμοί. Ήταν γνωστό το φαινόμενο ότι έρχεται και στα φρεάτια και στους χυμάρους. Αλλιώς, κύριε Φλαμή, θα είχαμε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Θα είχατε πλημμυρίσει, ότι προβλέψαμε και είχαμε στη διάθεσή μας μεγάλο στόλο οχημάτων ώστε να επεμβαίνουν από την πρώτη στιγμή όπου χρειάζεται. Χάρηκα πάντως που σας είδα και εσάς. Τα οποία κράτησα την Ναύπακτο όρθια. Χάρηκα που σας είδα και εσάς στον δρόμο όλη τη νύχτα. Το ζήσαμε και αυτό, είδαμε και τα βίντεο εκεί στα Καραλέκα. Ήσταν παρόν και εσείς και άλλοι δημοτικοί παράγοντες της πόλης. Και πραγματικά αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Αλήθεια σας λέω. Να σας πω κάτι και το λέω από καρδιάς. Η μεγάλη μου χαρά ήταν, πέρα από τη συμμετοχή εμένα και των υπόλοιπων δημοτικών εκπροσώπων, είναι ότι η κοινωνία όλη συμμετείχε. Η πυροσβεστική μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το λέω δημόσια, και τα σώματα ασφαλείας και η αστυνομία, αλλά η πυροσβεστική, όπου και να πήγαινες, έβλεπες και ένα πυροσβεστικό που βοηθούσε κόσμο. Όποιος πολίτης, τα σωματεία των ταξί, ένα τηλέφωνο τους έκανα, παιδιά θα χρειαστούμε ταξί για εκκαινώσεις. Ήρθαν μέσα σε 5 λεπτά στο γραφείο. Μια και το λέτε αυτό, το να κτέλ, δώσω το στατιστικό στοιχείο. Σε όλη την Ελλάδα εκείνες τις ημέρες είχαμε 950 κλήσεις για την πυροσβεστική υπηρεσία, για πλημμύρες, μόνο σε Αχαΐα και Τωρακανανία 420, δηλαδή τις μισές. Και ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι, στο μεγαλύτερο βαθμό ανταποκρίθηκαν και σε άμεσο χρόνο.
Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ και γι' αυτό πάρα πολύ. Νιώθω μια ικανοποίηση, γιατί λειτουργήσαμε ως σύνολο, ως κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη βία στα ΕΠΑΛ, γιατί πλέον το Υπουργείο παρεμβαίνει. Είχαμε πολλά επεισόδια από Θεσσαλονίκη και από Σταυρούπολη μέχρι και την Πάτρα, με φωτιές, με γκαζάκια, με ξυλοδαρμούς, με χαιρώματα. Το Υπουργείο λοιπόν έχει ήδη παρέμβει και εκπονεί.